Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα μαγειρεύουμε μαζί με τον φίλο μου τον Άκη. Βουαλά. Έχουμε να κάνουμε πολύ ωραίες συνταγές, οι οποίες θα τιμήσουμε την παράδοσή μας, το Πάσχα. Έχουμε να κάνουμε διάφορα πραγματάκια που τα κάνουμε κάθε χρόνο, βέβαια. Τα κάνετε εσείς κάθε χρόνο. Σήμερα θα έχουμε τις δικές μας πινελιές για να δείξουμε πώς πρέπει πραγματικά να φτιάξουμε και να σουβλίσουμε την ομβελία μας. Τι λες, φίλε μου? Κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά, φίλε Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάτσεις εδώ μαζί μου σήμερα να τα κάνουμε μαζί. Ναι, τι σκοπό έχεις? Αν μπορείς να με βάλεις από τα αριστερά σου, γιατί μου αρέσει εκεί πέρα. Εντάξει, αφού σου αρέσει, κάθεις εδώ. Ωραία. Θα σε στερεώσω. Θα σε χρειαστούμε. Πίστεψέ με, οι συμβουλές σου είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύτιμες. Ωραία. Λοιπόν, θα μας φέρεις το αρνί. Τι σκοπό έχεις? Να το φέρω. Ωραίος. Αυτοί είμαστε. Γεια σας. Έφυγε. Ας φύγω. Λοιπόν, σήμερα μαζί με τον Γιάννη θα σουβλήσουμε το καλύτερο αρνί που υπάρχει στον κόσμο. Θα σας δείξουμε όλα τα μυστικά για να βάλετε στη σούβλα, να ρίξετε πάνω στη φωτιά, πώς θα ψήσετε, πώς θα λατήσετε, όλα τα κόλπα. Οπότε, πολύ συντονισμένοι, δείτε ακριβώς τι θα κάνουμε. Θα μας χρειαστείτε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ απλά, Γιάννη. Μήπως πρέπει να πούμε. Έχω το αλάτι και το πιπέρι μέσα. Τα βασικά. Ουσιαστικά τα πιο βασικά υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το τέλειο κατσικάκι ή αρνί στη σούβλα είναι αλάτι και πιπέρι. Αλλά προς το παρόν δεν θα τα χρειαστούμε. Προς το παρόν έχουμε να δουλέψουμε λίγο το κομμάτι που θα κουμπώσουμε το αρνί πάνω στη σούβλα. Σωστά. Πού είναι η σούβλα? Σούβλα υπάρχει και χρειαζόμαστε και λίγα ακόμα σύνεργα για να είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουν 4 ώρες ανέμαχτα χωρίς να ταλαιπωρηθούμε. Λοιπόν, αν δεν το δέσουμε σωστά, για τρόπο μεγάλο σύρμα. Σύρμα. Έχουμε πένσα. Έχουμε σπάγκο. Έχουμε σακοράφα. Σακοράφες. Έχουμε τα πάντα όλα. Εμείς θέλουμε να δείξουμε το πιο απλό τρόπο για να μπορέσετε κι εσείς να την ετοιμάσετε. Σίγουρα για να δέσουμε το αρνί, αυτά εδώ τα σιδεράκια που έρχονται μαζί με τη σούβλα. Οι σφιχτήρες είναι πολύ χρήσιμα, αλλά νομίζω ότι δεν τα έχουν όλοι, Γιάννη. Εντάξει, συνήθως θα τα βρείτε, αλλά σε περίπτωση που δεν τα βρείτε στο χωριό, εντάξει, υπάρχει και ο κλασικός τρόπος στο σύρματάκι μας. Εγώ λέω να το κάνουμε με σύρμα. Ωραία. Που αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο. Ουσιαστικά παίρνουμε, καρφώνουμε όπως είναι τις διχάλες αυτές και στερεώνεται το αρνί πάνω στη σούβλα. Σημαντικό να είναι ανοξείδωτο σύρμα, μην πάει και πάρουμε κανένα σύρμα το οποίο να είναι σκουριασμένο ή να μην είναι ανοξείδωτο, γιατί λοιπόν, θα έχουμε θέματα. Ωραία, λοιπόν, χρειαζόμαστε μία βέργα. Σ' αρέσει? Σούβλα. Όσο πιο ψηλή, τόσο πιο καλή. Σωστά, Γιάννη? Ναι, σίγουρα να συνοδεύεται με αυτή εδώ τη διχάλα πάλι. Ναι, που ακόμα και να μην συνοδεύεται από τη διχάλα, άμα είστε πολύ μάστορες, μπορείτε τελικά να το λειτουργήσετε και να γίνουν όλα μια χαρά. Τώρα, τα πράγματα είναι απλά. Πάμε. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα να στερεώσουμε το αρνί πάνω στη σούβλα. Το πιο σημαντικό κομμάτι. Σε περίπτωση που δεν τα πάτε καλά, υπάρχει περίπτωση μετά από ένα σημείο επειδή θα μαλακώσει το κρέας, άμα δεν κάνουμε σωστή δουλειά, να αρχίζουμε να γυρνάμε. Θα ταλαιπωρηθούμε. Και να γυρνάει σκέτη η σούβλα χωρίς να γυρνάει καθόλου το αρνί. Γιατί το αρνί δεν θα έχει κουμπώσει πάνω στο σίδερο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε προσοχή στο τι κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το πίσω μέρος του αρνιού και αυτό είναι το μπροστά μέρος του αρνιού. Οπότε. Στο πίσω μέρος του αρνιού υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το σημείο. Κάνει τη δουλίτσα του. Κάνει τη δουλίτσα του. Οπότε, γύρνα από μπροστά για να βλέπει ο Λάκης. Λάκη, βλέπεις την τοποθέτηση του που θα μπει. Λοιπόν, έτσι όπως είναι. Χωρίς ανέμαχτα. Δεν χρειάζεται πολύ ζόρι. Δεν ζορίζομαστε. Και έλα να δεις, φίλε Λάκη, ουσιαστικά πρέπει να φροντίσουμε καθώς περνάμε μέσα τη σούβλα να είναι πάντα παράλληλα με το αρνί. Εδώ πέρα δεν πιάνει άλλο σημείο εκτός από πίσω. Είναι πολύ σημαντικό πριν τοποθετήσουμε το αρνί πάνω στη σούβλα να έχουμε βάλει τη διχάλα. Γιατί άμα το κάνουμε αυτό και δεν έχουμε πίσω αυτή τη διχάλα, δεν περνάει. Τότε μετά θα πρέπει να το ξεφορμάρουμε και να ξαναβάλουμε πίσω το αρνί. Λοιπόν, καθώς πιέζουμε εδώ πέρα θα χρειαστείτε και ένα δεύτερο άτομο. Με το που βγει η σούβλα από εδώ, άνεψε το μάτι. Με το που βγει η σούβλα από εδώ, καθοδήγηση. Πάμε στο κάτω μέρος του κεφαλιού από το αρνί. Το βλέπετε, θα περάσει εκεί πέρα που περνάει το λαρύγγι στην ουσία. Πιέζουμε λίγο και πρέπει ένας άνθρωπος να κρατήσει το κεφάλι από εκεί για να μπορέσουμε να σπρώξουμε. Σπρώξε! Εκεί είσαι. Τέλεια. Και βγήκε. Περίπου. Λοιπόν, δεν είναι ίσια? Είμαστε στο 90% ίσια. Αμάρε Γιάννη, αμάρε Γιάννη. Όχι, μπορούμε να το δείξουμε. Εντάξει, είχε μια μικρή αστοχία, πρέπει να περάσει εδώ, πέρασε λίγο πιο δεξιά. Όχι, θα το κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά. Μετά θα έχουμε μεγαλύτερη τρύπα. Αμάρε Γιάννη. Εδώ καλά είμαστε. Λοιπόν, πέρασε, τελείωσε. Τελείωσε. Τώρα, γυρνάμε το αρνί
για να δείξουμε ακριβώς. Και η διχάλα σε περίπτωση που αναρωτιέστε, άμα καρφώνεται από το πάνω μέρος ή από το κάτω, εντάξει, υπάρχουν δύο φιλοσοφίες. Κάποιοι μάγειρες και κάποιοι το καρφώνουν από κάτω. Απλά είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί ανοίγουν πολύ τα πόδια και ουσιαστικά καίγονται τα ποδαράκια και δεν ψήνονται στον ίδιο χρόνο. Και υπάρχουν κάποιοι που το καρφώνουν από την πάνω πλευρά. Εμείς το καρφώνουμε από την πάνω, μας αρέσει πάρα πολύ. Καλύτερο. Οπότε πολύ σημαντικό είναι εδώ να φροντίσουμε να καρφώσουμε ομοιόμορφα. Κοιτάξτε εδώ, θέλουμε ουσιαστικά να πιάσει τους δύο μυρούς που υπάρχει πάνω στο αρνί, να μπει μέσα εδώ. Και μόλις καρφωθεί, είμαστε σίγουροι ότι όλα πηγαίνουν καλά. Λοιπόν, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, το αρνί, καθώς το βάλαμε πάνω στη σούβλα, σήκωσε λίγο Γιάννη. Εκεί. Επειδή δεν έχουμε βάλει κάτι πάνω, ουσιαστικά κουνιέται, παίζει και δεν μπορούμε να το ψήσουμε σωστά. Οπότε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλη η διαδικασία θα γίνει σωστά και θα το κουμπώσουμε πάρα πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να βιδώσουμε πολύ καλά πίσω τη διχάλα για να φροντίσουμε να έχουμε μία βάση και να μην γυρνάει το αρνί καθώς το σφίγγουμε. Οπότε, πού είναι το. Θα πάμε. Τι θέλεις. Το κατσαβίδι. Το κατσαβίδι είναι εδώ αμέσως. Έρχεται, το βγάλαμε έτσι. Μα δεν είχε κατσαβίδι. Οπότε θα το κάνω με το μαχαίρι. Έφυγε ο Γιάννης. Ωραίος. Βιδώνουμε πολύ καλά. Υπάρχουν βέβαια και πιο εύκολοι τρόποι από βίδα. Που κατευθείαν βιδώνεις με το χέρι, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις τέτοιο. Αλλά εδώ πέρα, με το που πιάσει πολύ δυνατά, έχουμε μία βάση να ξεκινήσουμε. Τώρα, πολύ σημαντικό είναι, καθώς αρχίζουμε να δένουμε το αρνί πάνω στη σούβλα μας, είναι να φροντίσουμε πάντα να μένει ακριβώς στη μέση το τέτοιο. Η σούβλα. Οπότε. Πολύ απλά, πάμε να ξεκινήσουμε. Μην ανησυχείς, το θέλει λίγα συνεργάση. Να το κρατήσουμε λίγο. Λοιπόν, πολύ απλά αρχίζουμε να δένουμε το αρνί μας. Λένε πως ουσιαστικά το αρνί πρέπει να το δέσουμε σε τρία σημεία πάνω και θα είναι μια χαρά. Όντως ισχύει. Αυτό άμα το κάνουμε με τις διχάλες. Άμα δεν χρησιμοποιήσουμε τις διχάλες και βάλουμε σύρμα, θα χρειαστεί να δέσουμε σε 2-3 παραπάνω σημεία. Έτσι. Γιατί δεν είναι τόσο σταθερό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, πολύ απλά Γιάννη, εδώ και εδώ κόβουμε σύρματάκια. Κόψε το ένα και θα το. Ένα, εδώ ίσα ίσα. Και εδώ. Λοιπόν, και έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα τα σύρματάκια μας. Και είναι πολύ απλό. Ανοίξουμε την κοιλιά και θα δούμε πού ακριβώς πρέπει να βάλουμε τα σύρματα. Ουσιαστικά, άμα χρησιμοποιούμε αυτά, χρειάζεται να βάλουμε ένα εδώ. Ένα εδώ. Και ένα πιο πάνω. Σε τρία σημεία και είναι αρκετά. Σε περίπτωση όμως που βάζουμε σύρμα, ξαναλέω ότι πρέπει να βάλουμε σε περισσότερα σημεία. Οπότε πολύ απλά, παίρνετε το σύρμα όπως είναι, θα ξεκινήσουμε από κάτω-κάτω. Όσο πιο κάτω ξεκινήσετε, εδώ πέρα ο κορμός, ουσιαστικά η λεκάνη από το αρνί, είναι το πιο βασικό να δέσει πάρα πολύ δυνατά. Οπότε τρυπάμε το σύρμα μέχρι που να νιώσουμε ότι βγήκε από την άλλη πλευρά. Το βλέπετε. Μία πλευρά. Τέλεια. Πιέζουμε και από εδώ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Φροντίζουμε να πιάσει καλά το σύρμα. Εδώ και εδώ. Βγήκε και εδώ. Και κοιτάξτε. Ουσιαστικά το σύρμα έχει βγει. Τραβάμε. Τραβάμε μία πλευρά. Τραβάμε δεύτερη πλευρά. Ουσιαστικά πολύ απλά. Γυρνάμε πρώτα με το χέρι λίγο. Αφήνουμε εκτεθειμένα πίσω τις άκρες από το σύρμα. Και πολύ απλά παίρνουμε την πένσα και σφίγγουμε. Εδώ. Πώς σου φάνηκε. Τέλεια. Εύκολο. Τέλεια, θέλει λίγο ακόμα να σφίξουμε. Θέλουμε όντως να νιώσουμε ότι το σύρμα κρατάει πάνω στη σούβλα. Δεν θέλουμε να το κάνουμε χαλαρό, γιατί σε περίπτωση που το κάνουμε χαλαρό τώρα θα έχουμε πρόβλημα στη συνέχεια. Εντάξει, η ίδια διαδικασία ακριβώς γίνεται ακόμα και με σπάγκο. Ναι. Απλά με σπάγκο είναι ακόμα πιο δύσκολο, βέβαια είναι πιο παραδοσιακό. Τώρα, το που σφίξει καλά, κοιτάξτε εδώ, ουσιαστικά πρέπει να βλέπουμε ότι έχει σφίξει πάρα πολύ καλά το σύρμα πάνω στο κρέας. Και εδώ πέρα πρέπει να δούμε όλο αυτό το πράγμα. Κόβουμε ό,τι περισσεύει εδώ. Τέλεια, γυρνάμε. Και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να ετοιμάζουμε τα σειρματάκια εδώ πέρα. Και έτσι όπως είναι, κατευθείαν έρχεσαι εδώ, πάλι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να δέσουμε πίσω, όπως είπαμε, εδώ. Έχουμε να βγει στην άλλη πλευρά, παίρνουμε εκεί και σφίγγουμε. Και οι δύο τρόποι είναι εύκολοι. Ποιον τρόπο θες να κάνουμε. Αυτό να κάνουμε καλύτερα, που θα το βρούμε και θα είναι και πιο εύκολο για τις φίλες μας. Και το σύρμα. Δείξαμε και τον τρόπο. Πώς τις λέμε αυτές, διχάλες, σφιχτήρες. Σφιχτήρες, εγώ θα τους έλεγα. Εντάξει, διχάλα και σφιχτήρα. Ας πούμε, ας λέμε αυτό διχάλα και ας λέμε αυτό σφιχτήρα, μιας και αυτό σφίγγει. Έτσι, το ξεκαθαρίσαμε. Ποιος τα γυρνάει. Το γυρνάω εγώ. Να βάλουμε και 2-3 ακόμα και σίγουρα θα χρειαστούμε και στο λαιμό. Πάμε να σφίξουμε και τα υπόλοιπα. Βάλε και μία πιο μέσα. Άρα ουσιαστικά δείξαμε και τον έναν τρόπο και τον άλλο. Και με το σύρμα και χωρίς το σύρμα. Τώρα πάμε εδώ πέρα στη μέση. Ακριβώς στη μέση. Βάλε μία. Τέλεια. Και πάμε και στο τελευταίο σημείο, πάνω πριν το λαιμό.
Το έχεις. Ναι, ναι. Τέλεια. Γυρνάμε και σφίγγουμε. Με το που σφίξουμε θα συνεχίσουμε. Με τα χέρια σε Γιάννη. Ωραίο πράγμα να ετοιμάζεις το αρνί. Άμα ξεκινήσετε να το φτιάχνετε στις 10 η ώρα το πρωί, αφήστε το για το χρόνο. Α, ναι, λίγο πιο νωρίς. Για να φτιάξετε το αρνί, πρέπει να σηκωθείτε πρωί. Πρέπει να είστε συνειδητοποιημένοι. Για να φτιάξετε τις 12, έτσι. Γύρω στις 5 η ώρα πρέπει να σηκωθείτε, να αρχίσετε να ετοιμάζετε όλα τα σύνεργα. Έχετε να ανάψετε κάρβουνα, έχετε να ετοιμάσετε το αρνί, έχετε να μαρινάρετε το αρνί. Έχετε πράγματα. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν μπορείτε να ετοιμάσετε το αρνί την προηγούμενη μέρα, μπορείτε να το ετοιμάσετε, αλλά εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει ψυγείο που να χωράει τη σούβλα μέσα για να μπορέσετε να το βάλετε. Εκτός αν είναι επαγγελματικές. Να πούμε την αλήθεια ότι στο χωριό εμείς πάντα από την προηγούμενη το αφήναμε το βράδυ, το κάναμε. Δεν έχουμε πεθάνει ακόμα. Αλήθεια. Λοιπόν, πολύ βασικό επίσης, μια που είμαστε και αυτή την πλευρά, να πούμε για την σφραγίδα. Η σφραγίδα που έχουμε στα ελληνικά αμνοερήφια. Μπράβο, το είπα σωστά. Τελείως. Είναι αυτή η όμορφη η γαλάζια και γράφει Ελλάς. Σε περίπτωση που είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι θα δείτε το μπλε το σήμα. Σε περίπτωση που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε μια καφετή σημεούλα και ουσιαστικά θα γράφει και τη χώρα προέλευσης. Οπότε, αγοράζετε ελληνικό όταν είναι μπλε, αγοράζετε ξένο όταν δεν είναι μπλε. Έσφιξες. Εσύ μιλάς κιόλας. Ναι, βέβαια. Εγώ δουλεύω. Να σου πω, εσύ είστε στο σπίτι στη Ζάκυνθο, ο Γιάννης είναι από τη Ζάκυνθο. Ναι. Ψήνατε αρνί. Ψήνουμε αρνί, αν και βέβαια και σε άλλα νησιά, όχι βέβαια του Ιωνίου, ναι. Ψήνουν και κατσίκια στο φούρνο. Είναι παραδοσιακό το να κάνουν και άλλα πράγματα πέραν από το αρνί στη σούβλα. Όπως αυτό που κάναμε πέρυσι. Πέρυσι να ξέρετε ότι έκανα Πάσχα στο Γιάννη. Πέρυσι και... το έχουμε κάνει στην. Ναι. Ως συνήθως, αυτός που τράβηξε όλο το ζόρι ήμουν εγώ. Τα παιδάκια βγήκαν έξω. Δεν βγήκατε! Μην λες ψεύτη, βγήκατε! Με ποιον είχαμε βγει. Βγήκατε, με τον ψηλό. Βγήκατε με τον ψηλό. Κι εγώ βγήκα να σας πω την αλήθεια, αλλά γύρισα νωρίς σπίτι γιατί την επόμενη μέρα είχα ευθύνες. Είχα να ετοιμάσω το φαγητό, όπως και οι άλλοι. Οι άλλοι μου λέγανε Μαρία, θα έρθουμε, διαχώνεσαι και το ένα και το άλλο. Κατά ψέματα όμως είναι μια δουλειά η οποία είναι παρείστικη. Και πρέπει να την κάνουμε. 7 η ώρα το πρωί ο Πετρετζίκης πάλι μόνος άρχισε να φτιάχνει τα πάντα και. Επειδή δεν τους άρεσε η ιδέα ότι θα τα έκανα όλα εγώ, αρχίσαν να γκρινιάζουν και μου λέγανε γιατί να φτιάξουμε αρνί στη σούβλα, να φτιάξουμε παϊδάκια που είναι πιο εύκολα, να φτιάξουμε αρνί στο φούρνο. Και με αποτέλεσμα, ο Πετρετζής έφτιαξε αρνί στο φούρνο, παϊδάκια, τι άλλο, κοκκινιστό, φτιάξαμε τρία διαφορετικά φαγητά για να πούμε αυτοί από πάνω ότι επειδή δεν ξύπνησα το πρωί να κάνουμε το αρνί. Και αυγολέμονο μου βέβαια. Λοιπόν. Με το σύρμα θεωρώ ότι θα ήταν 10 φορές πιο γρήγορο. Όχι, εντάξει. Μα δες εδώ πόσο μου. Ξέρεις τι γίνεται όμως με αυτά εδώ, επειδή είναι πιο πλατή. Σίγουρα. Αρχίζει και δημιουργείται καλύτερη επιφάνεια. Δεν είναι και καλύτερα. Δεν είναι πολύ καλύτερα. Δεν φεύγει. Το σύρμα είναι πιο λεπτό. Συν τη άλλη ότι αυτά την ώρα που το ψήνουμε, αν τυχόν χρειαστεί, δίνουμε και δύο σβούρες ακόμα και το κρατάμε ακόμα καλύτερα. Τώρα. Ήδη νιώθουμε ότι είναι τώρα, πολύ πιο δεμένο, έτσι. Μένει σταθερό. Μένει σταθερό, το βλέπετε, δεν γυρνάει, που σημαίνει ότι έτσι θα παραμείνει. Πολύ σημαντικό. Έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά δεσίματα να κάνουμε. Τα δύο πιο σημαντικά κομμάτια που κρατάνε το αρνί είναι ένα, δύο. Τα πόδια και το κεφάλι. Οπότε, πριν πάμε στο κεφάλι, πάμε λίγο στα μπούτια εδώ πέρα, όπου ουσιαστικά θα πρέπει να σφίξω λίγο ακόμα τη βίδα εδώ πέρα, γιατί κουνιέται. Και πρέπει να φροντίσουμε, αν υποθέσουμε ότι από εδώ ξεκινάει να γυρίζει η σούβλα μας, πρέπει οπωσδήποτε τα πόδια να είναι πίσω από το γύρισμα, γιατί πρέπει να ψηθούν και αυτά. Το καταλαβαίνετε. Εντάξει. Οπότε, πολύ σημαντικό εδώ, όπως βλέπετε, το μπούτι έχει πίσω τις δύο κλίδες. Εγώ αυτό που κάνω είναι το εξής, έτσι όπως είναι, βάζω τις κλίδες να πάνε από πάνω εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Πολύ απλά. Περνάω το σύρμα από εδώ και εδώ. Κάνω ένα μικρό δέσιμο, πολύ γρήγορο. Φέρω λίγο το. Πάμε. Εδώ. Ένα μικρό δέσιμο. Φροντίζονται να μην σπάσουν. Γιατί αυτές πάνε πάρα πολύ εύκολα οι κλίδες. Οπότε μην το δέσετε πάρα πολύ γιατί θα σπάσουν. Οπότε. Και το πρώτο δέσιμο είναι αυτό. Κάντε ένα μικρό δέσιμο εδώ, ίσα-ίσα να αρχίζουν να πιάνουν. Και να κρατήσει το αρνί από την πίσω πλευρά, ουσιαστικά τα πόδια. Και μόλις δέσουν εδώ πέρα. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Τότε μετά πιάνουμε και δένουμε πάρα πολύ καλά. Γιατί έχουμε κάπου να πατήσουμε ουσιαστικά εδώ πέρα. Αυτό χρειαζόμαστε. Μετά παίρνουμε και δένουμε εδώ πέρα πάρα πολύ καλά τα πόδια. Μεταξύ, πιο σκληρό σύρμα δεν έχω ξαναδεί, Παναγία μου. Μας κάνει και φαινόμαστε ότι δεν έχουμε δύναμη. Ναι, αλλά χρειάζεται. Πρέπει να είναι ανοξείδωτος, έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό. Και με το που φτάσουμε και γυρίσουμε καλά, ξαναγυρνάμε πάλι πίσω εδώ και εδώ.
Τυλίγουμε. Πολύ ωραία. Τέλειο. Σφίξτε καλά. Δώστε βάση να σφίξει καλά. Οι κλίδες, το μόνο που χρειάστηκε στην αρχή είναι να κρατήσουν πίσω τα πόδια. Εδώ πέρα. Όσο πιο καλά σφίξετε τώρα, τόσο πιο καλά θα βγει το αρνί. Το κόκκαλα δεν μπορεί να σπάσει εδώ. Εντάξει. Χρειαζόμαστε όμως να σφίξουμε καλά. Λοιπόν, ό,τι περισσέψει από το σύρμα, εδώ. Βουαλά. Αντί για. Τέλεια. Και νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Τέλεια δεμένα εδώ. Τέλεια δεμένα εδώ. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και πάμε για το κεφάλι. Και πάμε για το κεφάλι. Τελικό στάδιο. Έχει σύρμα εκεί. Ναι. Τέλεια. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, το κεφάλι είναι καλό να το πιάσετε σε δύο σημεία, μην το πιάσετε μόνο σε ένα. Πιάσουμε ένα στην αρχή και ένα εδώ. Εντάξει. Άμα θέλετε, μπορείτε να τυλίξετε το σύρμα έτσι, αλλά φαίνεται ότι είστε ρούκι άμα το κάνετε έτσι. Και δεν θέλουμε να φαινόμαστε ότι είμαστε ρούκι, θέλουμε να φαινόμαστε ότι είμαστε expert. Θες να πεις κανένα άλλο tip? Όχι, μια χαρά. Πάει και αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να βάζαμε και τους φυκτήρες πάλι. Αν έχουμε τη διάθεση, μάλλον δεν έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε με το σύρμα, βάζουμε και τους φυκτήρες. Την ίδια δουλειά θα κάνει. Τέλεια. Έσφιξε. Ναι. Μία πάνω και μία λίγο πιο κάτω. Μην έτσι θέλετε να το σφίξετε πάρα πολύ γερά. Να σφίξει ή να νιώθετε ότι πιάνει πάνω στο κρέας. Αλλά μην το παρακάνετε γιατί υπάρχει περίπτωση και να σπάσει κιόλας και δεν θέλω να σπάσει. Μην ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Έλα, Παναγία μου, εδώ είσαι. Εντάξει, πόση ώρα μας πήρε τώρα. Είναι μπελαλίδικη η διαδικασία. Εντάξει. Είναι της παρέας του, ξανά πάμε. Δεν είναι μόνο η διαδικασία. Ναι, όντως. Εδώ πέρα είναι να έχεις το φίλο σου να πίνετε τα κρασιά μας. Το κρασάκι σας δίπλα, να λέτε τα νέα. Έχουμε ξεκινήσει από εδώ πριν να πίνουμε κρασιά. Δεδομένο. Εμείς δεν βάλαμε τίποτα να πιούμε. Ωραίος λίγο φίλος. Καφέ τουλάχιστον, παιδιά. Λίγο καφέ. Πιάνουμε και πάνω, οπωσδήποτε το κεφάλι. Και ουσιαστικά νομίζω πως όλοι περιμένετε να σας πω και τα μυστικά της μαρινάδας. Σωστά. Η μαρινάδα είναι φανταστική. Και τα κόλπα μου είναι φανταστικά, οπότε περιμένετε να δείτε τη συνέχεια. Γιατί δεν είναι μόνο να τυλίξουμε το αρνί, είναι να το κάνουμε και πεντανόστιμο. Και πιστέψτε με, θα γίνει πεντανόστιμο. Σούπερ. Φέρνουμε τα έξτρα υλικά. Εδώ. Αλλά... Λοιπόν, φέρει. Το δέσαμε καλά. Πώς το βλέπουμε το αρνί? Λοιπόν, πάει αυτό μέσα. Περίμενε, πάρα... όχι, έχουμε δει. Ναι, 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 να το σηκώσουμε να δείξουμε. Γυρνά. Ωλαλα, πόσο φανταστικοί που είμαστε. Το αρνί γυρνάει τέλεια και θα γίνει καταπληκτικό. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι είναι αυτό το πράγμα από πάνω, γιατί θα αναρωτιούνται μερικοί. Ναι, είναι η μπόλια. Ουσιαστικά είναι η μπόλια, βρίσκεται μέσα στο αρνί και τη βγάζουν απ' έξω για να έχει περισσότερο λίπος και λίπος. Να γίνει πιο τραγανό το αρνάκι μας. Το βοηθάει. Τώρα, λοιπόν, για να φτιάξουμε αρνί εξωτερικά. Θέλω να του γυρίσω λίγο το κεφάλι γιατί στράβωσα. Αυτό που πρέπει πάντα να ξέρουμε είναι τα κιλά του ζώου. Βέβαια. Να σας πω ότι η καλύτερη συνταγή για αρνί είναι με δύο υλικά. Η μαρινάδα. Αλάτι, πιπέρι. Να πούμε λίγο πώς ξεχωρίζουμε το αρνί από το κατσίκι. Α, πες το, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί έκανε έτσι ο Γιάννης άμα τον είδατε. Λοιπόν, για πες. Δύο είναι πολύ βασικά. Πρώτον, τα αρνιά, ναι. Όπως αυτό εδώ, έχει ένα καρούμπαλο εδώ. Το βλέπετε. Το καρούμπλο που είναι από τα μάτια του μέχρι τη μύτη του. Το κατσίκι είναι πιο ποντερό. Η ουρά του είναι πιο λεπτή στο κατσίκι και κάποιες φορές κρατάνε πάνω και τις τρίχες, το τελευταίο, το τελείωμά του. Ποντερή. Κατανοητό. Ποντερή. Ποντερή. Μυτερή. Πώς το λέτε ρε παιδιά. Α, υπάρχει το ποντερή. Όχι, λέμε. Αλήθεια. Δεν το ξέρα. Ποντερός. Λοιπόν, πάμε όμως να πούμε λίγο, Γιάννη, γιατί όλοι αναρωτιούνται. Όλοι λένε πόσο αλάτι να βάλω στη συνταγή. Θέλω να μου πεις πόσα κιλά είναι το κρέας μας. Είναι 10 κιλά. Δεν θέλουμε να πάρουμε μεγαλύτερο. Όχι. Και 7-8 κιλά και να πάρετε, όσο πιο μικρό, τόσο πιο ωραία θα βγει. Να λέω πόσο μεγάλη είναι η παρέα, έτσι. Πόσο αλατοπίπερο βάζουμε. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Για το κάθε κιλό βάζουμε 12 με 15 γραμμάρια. Και λέω 12 με 15 γιατί εξαρτάται με το πόσο αλμυρό θέλουμε να είναι το αρνί μας. Εμείς θα ξεκινήσουμε με 12. Και άμα θέλουν κάποιοι θα βάλουν λίγο παραπάνω. Εσάς, άμα σας αρέσει το αλμυρό αρνί, θα βάλετε λίγο παραπάνω. 12 γραμμάρια, σε περίπτωση που δεν έχετε ζυγαριά, κάτσε να δω πόσο είναι μια κουταλιά της σούπας. 20 γραμμάρια είναι μια κουταλιά της σούπας. Οπότε εμείς θέλουμε συνολικά 120 γραμμάρια για ολόκληρο το αρνί. Θέλω 6 καλές κουταλιές. 2, όχι καλές, κοφτές. 4, 5 και λίγο παραπάνω. Εδώ. Είμαστε καλά. Τέλεια. Φαίνεται πολύ. Όχι, όχι. Σας φαίνεται πολύ τα αλάτι, αλλά το χρειάζεται οπωσδήποτε και πρέπει να βάλετε τόσο. Συν τη άλλη, ότι το αλάτι να πούμε φεύγει. Δεν μένει γιατί είναι στον αέρα το αρνί, ψήνεται οπότε. Εντάξει. Βγάζει τους χυμούς και φεύγει. Περίπου να το βάλουμε μέσα, το μισό θα πάει απ' έξω. Οπότε αυτό που θα είναι μέσα θα μείνει μέσα. Λοιπόν, να σας πω ότι πάει περίπου 1 με 1,5 γραμμάριο πιπέρι στο κιλό. Οπότε θέλουμε 10 με 15 γραμμάρια αναλόγως πόσο καυτερό το θέλουμε. Εμείς θα πάμε με 10 γραμμάρια πιπέρι. Οπότε πόσο είμαστε εδώ. 6, 8, 9. Τέλεια. Τέλεια. Έφυγε. Λοιπόν,
ανακατεύουμε αλάτι πιπέρι και είναι πολύ σημαντικό να ετοιμάσετε αυτό το υπέροχο μπολάκι που ουσιαστικά θα σας δείξει τι πρέπει να βάλετε στο αρνί σας. Αυτή είναι όλη η μαρινάδα που πρέπει να πάει και Γιάννη, θέλω τα περίπου το μισό αλάτι και το πιπέρι να πάει μέσα στην κοιλιά και ναι, το υπόλοιπο απ' έξω. Εσύ θα δούμε και τα υπόλοιπα. Ναι, τα υπόλοιπα. Εσύ, ετοιμάζω εγώ τα υπόλοιπα. Βάλεις τα αλάτι. Οπότε, το μισό περίπου αλάτι θα το βάλετε μέσα. Μη φοβηθείτε. Φροντίστε να πάει παντού. Πρέπει οπωσδήποτε να αλατίσουμε. Ναι. Θα το άλλο για το τελείωμα. Γιατί μόλις θα τελειώσουμε όλα τα υπόλοιπα, θα το αλατίσουμε. Θα ρίξω το υπόλοιπο αλάτι. Εντάξει. Τώρα, έφυγε. Να σας πω πριν δέσουμε την κοιλιά, τι μου αρέσει να ρίχνω εγώ μέσα στην κοιλιά. Λοιπόν, να θυμάστε ότι πάντα μα πάντα ο καλύτερος φίλος που έχει το αρνί μας είναι το δεδρολίβανο. Θα ρίξετε οπωσδήποτε το δεδρολίβανο μέσα, γιατί σε περίπτωση που κάποιος δεν τρώει αρνί, πραγματικά θα το λατρέψει με το δεδρολίβανο και σε περίπτωση που κάποιος τρώει αρνί και του αρέσει το αρνί, θα το λατρέψει ακόμα περισσότερο με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να βάλετε τουλάχιστον 4-5 κλωναράκια μέσα δεδρολίβανο, ολόκληρα όπως είναι. Δεν χρειάζεται να τα ψιλοκόψετε, γιατί αυτά καθώς θα ψήνετε το αρνί θα δώσουν το άρωμα μέσα στο αρνί και δεν χρειάζεται να προσθέσετε κανένα άλλο αρωματικό. Το δεδρολίβανο είναι αρκετό. Επίσης, αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε. Λίγο σκόρδο. 4-5 σκελίδες σκόρδο μέσα. Μία. Βάλτε ένα. Δύο. 3, 4, 5. Το σκόρδο θα λιώσει όση ώρα θα ψήνετε τα αρνί και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Και να σας πω το tip του Άκη, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω, είναι αυτό. Είναι αυτό, φίλε, κεφαλοτήρι. Η γραβιέρα μας είναι άχρηστη σε αυτή την περίπτωση, γιατί η γραβιέρα θα λιώσει, θα φύγει μέσα από τα αρνί. Εμείς θέλουμε ένα τυρί που πραγματικά να μην λιώνει κατά το ψήσιμο και επίσης να αλατίζει και να δίνει άρωμα μέσα στο αρνί μας. Οπότε αυτό που κάνω είναι να κόβω ωραία κομμάτια από κεφαλοτήρι. Μπορείτε να πάρετε όποιο κεφαλοτήρι σας αρέσει και βάλετε το μέσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Σούπερ. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο που είναι. Κεφαλοτήρι, σκόρδο, δεντρολίβανο, αλάτι, πιπέρι, βουαλά. Τέλειο. Δένουμε. Να σου πω το, θα βγάλει και το αρώματα το τυρί μέσα. Το τυρί δεν υπάρχει. Δεν είναι μόνο η αλμύρα. Δεν είναι μόνο το. Θα βγάλει αυτό το τυρένιο, αυτή την τυρένια τη γεύση που θέλουμε. Δεν θα λιώσει και όταν θα λιώσει θα γίνει ένα πραγματικά με τα αρνί μέσα. Δεν θα το καταλάβει κανείς. Το κεφαλοτήρι είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να ρίξετε. Δεν το παρακάνουμε γιατί ρίξαμε και το αλάτι. Θα βάλετε έτσι 150 γραμμαριάκια κεφαλοτήρι να πιάσουν τόπο. Και τώρα ήρθε η ώρα να δέσουμε την κοιλιά. Θε σπάγκο ή. Να το δέσουμε με σπάγκο, λέω καλύτερα. Τέλεια. Μαζί με την. Έχεις ράψει ποτέ ρούχα πράγματα? Κάτι έχω ψιλοράψει. Αλήθεια. Τόσα χρόνια εργένεις. Καμιά κάλτσα τρύπια την έχω. Μπαλώσει. Με αυτό τη ράβει τη κάλτσα σου. Λοιπόν, πολύ σημαντικό να ξέρετε να περνάτε το σπάγκο μέσα από τη σακοράφα. Εδώ. Αυτοί είμαστε. Πολύτιμη πληροφορία. Λοιπόν, ας πούμε έναν κόλπο που δεν το φανταζόμουν ποτέ, αλλά το ισχύει. Όλοι νομίζουν πως με το που περάσεις το σκηνάκι από μέσα πρέπει να κάνεις κόμπο. Σωστά. Όχι, επειδή είναι χοντρό δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, τα αφήνετε έτσι όπως είναι και κατευθείαν αρχίζετε, εδώ. Πάλι εγώ την έκανα την δουλίτσα, Και το δένουμε λίγο στην αρχή, εννοείται. Λοιπόν, κάνουμε ένα κόμπο εδώ πέρα, ξεκινάμε. Και να σας πω την αλήθεια, μην κάνετε πάρα πολύ δίπλα τις ενώσεις. Γιατί στο τέλος, άμα κάνετε πάρα πολύ δίπλα στις ενώσεις, γίνεται μασίφολο το κομμάτι και καθώς κόβουμε τα αρνί, φεύγει όλη η πέτσα. Το πιο γευστικό κομμάτι είναι εδώ πέρα στην κοιλιά. Πιάστε έτσι σε ένα καλό σημείο. Ράψτε εδώ και εδώ. Μην δώσετε πολύ σημασία. Έχουμε βάλει τόσα ωραία αρωματικά που ουσιαστικά ίσα ίσα θέλουμε να κλείσουμε το αρνάκι μας εδώ πέρα. Τέλειο. Πώς θα πάμε? Τέλεια. Πολύ καλά πάμε. Μια χαρά. Λοιπόν, ερώτηση. Βάζουμε λαδόκολλα αλουμινόχαρτο στο αρνί? Άμα θέλουμε, ναι, ανάλογα το πώς θα παίξουμε τις φωτιές, εννοείται, έτσι. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι το αρνί δεν πρέπει να βάλουμε αλουμινό χαρτο και λαδόκολλα. Ναι, ανάλογα πώς θα παίξουμε τις φωτιές. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να υπολογίζουμε είναι ότι αυτό το αρνί που είναι γύρω στα 10 κιλά χρειάζεται 5 ωρίτσες ψήσιμο. Δεν γίνεται σε 3. Οπότε υπολογίζουμε στη μία ώρα να μην έχει πάρει καν χρώμα το αρνί. Βάζουμε πάρα πολύ ψηλά και κάθε μία ώρα κατεβαίνουμε λίγο πιο χαμηλά. Στις 5 ώρες θα έχουμε φτάσει 100% χαμηλά για να μπορέσουμε να κάνουμε τραγανό το αρνί μας. Οπότε, πολύ πολύ σημαντικό, μην το παρακάνετε, μην βάλετε δυνατά στη φωτιά. Καλύτερα να πάρει μία ώρα παραπάνω το αρνί σας να γίνει, παρά να μην γίνει ωραίο. Λοιπόν, κάνω και το τελευταίο κόμπο εδώ. Τέλειο. Δες το και εντάξει, θέλει λίγο λαδάκι απ' έξω μετά για να κρατήσει. Θα το κάνουμε τώρα. Δεν το χρειάζεται, απλά είσαι για να κρατήσει όχι, το λαδάκι. Θα κάνουμε μία μαρινάδα ουσιαστικά αυτό που θα έχετε για δίπλα από τη φωτιά. Λοιπόν, τώρα.
Έτσι όπως είναι, ρίχνει το υπόλοιπο αλατοπίπερο από πάνω ο Μάργαρης, αφού ρίξει πρώτα λίγο λαδάκι. Βάλει και λίγο στα χέρια μα, εμένα δεν έχει θέμα. Συνήθως δεν βάζουμε ελαιόλαδο, βάζουμε σπορέλαιο, αλλά επειδή ακόμα είμαστε καλύτερα. Στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι... Λίγο μασαζάκι, θα πάει παντού. Μπράβο. Και καθώς θα φτιάχνει ο Γιάννης αυτό το υπέροχο αρνί με το αλάτι και το πιπέρι που έχει περισσέψει, το μισό το έχουμε ρίξει μέσα, το άλλο μισό είναι έξω, εγώ θα σας δείξω τι άλλο θα κάνετε. Θα πάρετε ένα μπολ, θα ρίξετε λίγο λάδι, ελαιόλαδο, περίπου το 20-30% ελαιόλαδο, το υπόλοιπο σπορέλαιο και άμα θέλετε μπορείτε να αλλοιώσετε και μαργαρίνη με λίγο βουτυράκι, επίσης κάνει πάρα πολύ καλό, θέλουμε διαφορετικά λάδια. Μας αρέσει το βούτυρο, αλλά γενικά το βούτυρο είναι πολύ ακριβό. Παλιότερα, εγώ όταν ήμουν μικρός, ρίχνανε φυτίνι όλοι, να σας πω την αλήθεια. Αλλά εγώ αυτό που κάνω είναι λίγο ελαιόλαδο και αρκετό σπορέλαιο για να μην μυρίσει. Θέλουμε το λάδι να ψηθεί, να έχει γεύση ελαιόλαδο, αλλά όχι 100% ελαιόλαδο. Και αυτό που θα κάνω είναι ουσιαστικά να πάρω ένα ωραίο κομμάτι εδώ από δέντρο Λίβανο. Δεν χρειάζεται να κάνετε μπουκέ καρνί. Και ουσιαστικά αυτό θα είναι το πινέλο μου. Καθώς θα ψήνω έξω, ανατακτά χρονικά διαστήματα, κάθε 10-15 λεπτά, θα παίρνω το δεντρολίβανο και έτσι όπως είναι, θα πηγαίνω πάνω από το κρέας, εδώ, και θα φροντίζω να βάζω λίγο λαδάκι. Εντάξει, λίγο, όχι πολύ. Να σημειώσουμε πολύ πιο πολύ αλάτι στα μπούτια και στις πάλες. Λίγο λιγότερο εδώ. Κατανοητό. Γιατί η κοιλιά μένει μόνο λίπος και μετά βγαίνει πάρα πολύ αλμύρι. Συν το ότι είναι πολύ πιο χοντρό το κρέας, θα το χρειαστεί πιο πολύ για να περάσει μέσα. Οπότε, κατά κύριο λόγο, βάζουμε το πιο πολύ αλάτι στις πάλες και στα μπούτια. Λοιπόν, τέλεια. Α, ωραία ερώτηση αυτή που έκανε η Mary Rose. Η Mary Rose ρώτησε τώρα, άμα δεν θα ανοίξουμε τρύπες να βάλουμε σκόρδο στο κρέας. Γενικά είναι καλό να μην το κάνετε, γιατί όπου τρυπήσουμε αυτή τη στιγμή το κρέας, καθώς θα ψήνεται, το κρέας μας θα σπάσει και θα ανοίξει. Και θα έχει χημία έξω, όλη η χημία έξω. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Περισσότερο άφησες έξω παρά μέσα, να το ξέρεις. Εντάξει. Είπαμε περίπου το 50% μέσα, το 50% έξω το αλάτι. Πήγαινε ούτως ή άλλως, θα μας πέφτει και περισσότερο έξω. Ούτως ή άλλως. Αν σας περισσέψει κάποιο, αυτό που θα κάνετε είναι να το ρίξετε μέσα σε αυτό. Το λαδάκι που έχουμε ετοιμάσει, το αρωματικό. Μην το φοβηθείτε το αλάτι, πραγματικά αυτό που πέφτει απ' έξω θα κάνει μια τέλεια κρούστα. Και το περίσσιο θα πέσει κιόλας κάτω. Κανένας δεν έχει πει πως το... Πώς σας φάνηκε ως τώρα η διαδικασία. Γιάννη, θες να το κάνουμε όπως το κάνουμε στην Γαλατεία. Πώς δηλαδή, να το πάρουμε στο νόμο μας. Ναι. Πάμε. Είσαι ο Αστερίξ ή ο Όβελιξ. Γιατί μοιάζω. Ωραία, εσύ είσαι ο Αστερίξ ή ο Όβελιξ. Πιάσε. Φύγαμε. Πάμε για έξω. Πάμε να ψήσουμε. Πρόσεχε το σκαλοπάτι, Γιάννη! Τύπο το αρνί, αρνί τσίτσι. Αυτός είσαι. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, η φωτιά μας είναι πάρα πολύ δυνατή. Ωραία. Η φωτιά μας είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτό που πρέπει πάντα να προσέξουμε είναι ότι στο αρνί βάζουμε περισσότερο κάρβουνο στα πόδια και στο κεφάλι. Ενδιάμεσα θέλει ελάχιστο. Οπότε πολύ απλά απλώστε. Έλα Γιάννη, άπλωσε και εσύ από εκεί. Σε απλώνεις, εγώ βάζω το μοντέρ. Ωραία, κάτσε να πάρω το σίδερο, το ωραίο. Πάρε αυτό. Τέλεια. Απλώνουμε γρήγορα, γρήγορα. Και βάζουμε τα περισσότερα κάρβουνα εδώ, πολύ κοντά στα πόδια και στο κεφάλι. Κεφάλι και ακριβώς στα χέρια. Αυτά είναι τα σημεία που θέλουμε να ψηθούν. Στη μέση δεν θέλουμε πολύ. Καθώς κάνουμε την κίνηση, γυρνάμε και λίγο γιατί θα αρχίσει να πάρει το αρνάκι μας κατευθείαν. Οπότε, Γιάννη, πρέπει να μοντάρεις. Ναι. Πάμε. Έτοιμος. Και θα ψήσουμε για 3-4 ώρες. Εντάξει. Και κάθε μία ώρα κατεβάζουμε. Θέλει συνολικά 4-5 ώρες για να γίνει τέλειο. Λοιπόν, βάλε το μοτέρ πάνω. Το αρνί μας δεν είναι ακόμα έτοιμο, αλλά όπως βλέπετε είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Θες να δοκιμάσεις λίγο πετσούλα? Προσπαθούμε να κρατηθούμε, να μην δοκιμάσουμε, για να έχετε σωστό πλάνο. Και εκτός από αυτό δεν πρέπει να το διαλύετε, γιατί όλη την ώρα στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Όλοι παίρνουν την πετσούλα. Είναι καταπληκτικό, ε. Τέλειο. Οπότε σε περίπου μία μισή ωρίτσα, wow, θα κατεβάσουμε τώρα λίγο ακόμα και σε μία μισή ωρίτσα θα είναι έτοιμο για να το δοκιμάσουμε. Ευχόμαστε σε όλους. Καλές γιορτές, καλό Πάσχα. Και καλή επιτυχία στο αρνί σας. Φιλάκια.